9 βαθμούς ξέφυγε από τους αντιπάλους της η Ένωση Ανθίας Αριστείνου μετά τη νίκη της εκτός έδρας με σκορ 0-2 επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Να δούμε τις καλύτερες στιγμές και τα γκολ από τον αγώνα αυτό. Η Ένωση Ανθίας Αριστείνου ήταν η νικήτρια με σκορ 0-2 επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης σε αγώνα που έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Φώτης Κοσμάς Αλεξανδρούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Η Ένωση με 46 βαθμούς είναι πρώτη, έχοντας διαφορά 9 βαθμών από την Καπαδοκία και τον Άβαντα και 11 από τον Εθνικό που είναι στην τέταρτη θέση. Η προθέρμανση των παικτών του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Και εδώ η προθέρμανση των παικτών της Ένωσης Ανθίας Αριστείνου. Αλλά και των διαιτητών της συνάντησης, κυρίων Σιβούδη, Σουμάκα, Δαργινίδη. Στην επίθεση ο Εθνικός offside ο Γιάννη Μαλασίδη από το δεύτερο βοηθό κύριο Δαργινίδη κάτω από διαμαρτυρίες. Κεφαλιά του Βασίλη Τερζή πάνω από του Σαριανίδη 0-1 η Ένωση το 15ο λεπτό και τα συγχαρητήρια στο σκόρερ από τους συμπαίκτες του. Ο Βουλγαράκης με το κεφάλι προς τα πίσω μπαίνει στη φάση ο Κομεσίδης. Δεν μπορεί ο Σαριανίδης που έχει βγει από την εστία του στα δίκτυα η μπάλα 0-2 η Ένωση το 22ο λεπτό και νέοι πανηγυρισμοί από τους φιλοξενούμενους. Νέες διαμαρτυρίες του Εθνικού για το offside στον Κυριζάκη από τον κύριο Δαργινίδη. Σουτ Κομεσίδη από πλάγια στο 38 πέφτει και μαζεύει ο Σαριανίδης. Σέντρα Μαρμαρίδη από δεξιά για τον Εθνικό, η κεφαλιά του Κυριζάκη στα χέρια του Καρβουνίδη στο 42. Σουτ Κυριζάκη στο 44 δεν βρίσκει στόχο, καταλήγει out. Παρόν στο γήπεδο προπονητής της Μικτής Εύρου Μιχάλης Παπάζογλου. Λιγοστοί θεατές στο Φώτης Κοσμάς Αλεξανδρούπολης για την αναμέτρηση του Εθνικού με την Ένωση. Εδώ και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Θράκης, Σοφούλης ο Γιολτζής. Σουτ Μαρμαρίδη στο 52 για τον Εθνικό out. Γύρισμα Μαρμαρίδη στο 55, ο Γιάννης Μαλασίδης υποπίεση out. Κόρα για τον Εθνικό στο 57, η κεφαλιά του Θάνου Αγούδη δεν είναι καλή. Μπίτσος και Μητριτζίκος μαζί παρακολουθούν την αναμέτρηση. Νέες διαμαρτυρίες του Εθνικού για offside. Από ελεγχόμενη θέση offside φεύγει ο Κομισίδης στο 70 και στη συνέχεια διαμαρτυρίες από την Ένωση αυτή τη φορά για το σπρόξιμο πάνω στον παίκτη τους. Μακρινό πλασέ του Βασίλη Τερζή στο 73 στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Σουτ Γιάννη Μαλασίδη στο 76, σταθερά μπλοκάρει ο Καρβουνίδης. Τελικό αποτέλεσμα Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Ένωση Ανθίας Αριστείνου 0-2.